Μπορεί τα ονόματα που θα μπορούν να ηγηθούν του ψηφοδελτίου να έχουν πέσει ήδη στο τραπέζι, ωστόσο δεν υπάρχει καμία απόφαση ακόμη, με το μόνο σίγουρο είναι προς το παρόν ότι το κίνημα αλλαγής θα κατέβει αυτόνομα στην περιφέρεια, όπως επαναβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που έγινε στην Κομωτινή, παρουσία της κυρίας Χριστοφιλοπούλου και του κυρίου Χατζησοκράτη. Όντως έγινε αυτή η σύσκεψη με κύριο αντικείμενο τις περιφερειακές εκλογές. Εκεί λοιπόν υπήρξαν και το πολιτικό πλαίσιο συζητήθηκε και η ανάγκη για αυτόνομη και ανεξάρτητη κάθοδο του χώρου, να υποστηρίξει δηλαδή υποψηφίους οι οποίοι προέρχονται από τον χώρο τον αυτοδιοικητικό, διότι διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει και αυτή τη στιγμή πρόσφορο πεδίο συγκλήσεων, μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί μία τακτική η οποία έρχεται σε σύγκρουση με μια συναντήληψη πάνω στα αυτοδιοικητικά πράγματα. Θεωρεί ότι είναι μια πολιτική δύναμη η οποία έχει έκφραση, πλην όμως εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το βλέπουμε καθημερινά ότι έχουν και σοβαρό πρόβλημα έκφρασης μέσα από αυτοδιοικητικά πρόσωπα. Διότι απλούστατα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ποτέ τη δική του ιστορία στον αυτοδιοικητικό χώρο. Είναι λοιπόν υποχρέωση να υποστηρίξουμε πρόσωπα τα οποία προέρχονται και έχουν αποδείξει στον αυτοδιοικητικό χώρο τις ικανότητές τους και να σταθούν απέναντι στη συντηρητική διακυβέρνηση της περιφέρειας, η οποία δεν έχει αποδείξει ότι είναι επάξια των συνθήκων, των δυσκολιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και της καμπής στην οποία βρίσκεται η χώρα. Ακούστηκαν όντως και σημαντικά ονόματα, τα οποία προέρχονται και από την κεντρική πολιτική σκηνή, όπως του κυρίου Πεταλωτή και του κυρίου Ντόλιου, όπως επίσης και αμιγώς αυτοδιοικητικά ονόματα, όπως του κυρίου Σιμιτζή και του κυρίου Παπακοσμά, και υπήρξε μια πολύ γόνιμη και ενωτική συζήτηση πάνω σε αυτά τα πρόσωπα, χωρίς όμως να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια απόφαση για το ποιος είναι τελικά αυτός ο οποίος θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου, μιας και η κουβέντα αυτή θα προέλθει μέσα, η απόφαση αυτή θα προέλθει μέσα από αυτή την κουβέντα και την ζήμωση, ούτως ώστε να επιλογεί καλύτερη δυνατή λύση και μέσα στα πλαίσια που και τα πρόσωπα πλέον επιθυμούν, χωρίς πιέσεις και έμεσους πολιτικούς εκβιασμούς προς το πρόσωπό τους. Επίσης, εκ των πραγμάτων προέκυψαν και κάποια συμπεράσματα σε σχέση με τις δημοτικές εκλογές, μιας και θα ταυτίζονται χρονικά, και εκεί η απόφαση είναι ότι καταρτίζονται ήδη, υποστηρίζονται μάλλον οι συνδυασμοί οι οποίοι καταρτίζονται με βάση τα πρόσωπα τα οποία προέρχονται από τον δικό μας πολιτικό χώρο και τα οποία μπορεί να επιδιώξουν τις ευρύτερες συνενέσεις τους και σε άλλους πολιτικούς χώρους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει ο συγκροτημένος δικός μας πολιτικός χώρος να δηλώσει την υποστήριξή τους απέναντι σε αυτές τις υποψηφιότητες, άσχετα αν θα έχουν μια ευρύτερη έκφραση στην κοινωνία και δεν θα είναι στενά κομματικές υποψηφιότητες. Τέλος, εκ των πραγμάτων προκύπτουν και ζητήματα που αφορούν και την κεντρική πολιτική σκηνή, με την έννοια ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται στην αυτοδιοίκηση έχουν δηλώσει ότι δεν θα ασχολούνται, όπως ο Φώτης ο Καραλίδης, αλλά θέλουν να είναι υποψήφοι στην κεντρική πολιτική σκηνή, να είναι υποψήφοι βουλευτές. Υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον και νομίζω ότι όλο αυτό με έναν πολύ ήρεμο και δημοκρατικό τρόπο θα οδηγήσει στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, όχι για κανέναν άλλον λόγο, αλλά γιατί πράγματι τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς αυτές τις δυνάμεις που προέρχονται από το πάλε ποτέ ΠΑΣΟΚ είναι μια πάρα πολύ φτωχική τοπική αυτοδιοίκηση. Σε ό,τι αφορά στην διαφαινόμενη προς το παρόν διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας με τις δύο υποψηφιότητες, αυτή του κυρίου Μέτιου με το χρήσμα του κόμματος και αυτή του κυρίου Ζαγναφέρη, ο οποίος κατεβαίνει ανεξάρτητος, και κατά πόσο αυτό διευκολύνει εκλογικά το κίνημα αλλαγής, ο κύριος Ξενίδης τόνισε. Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις, ξέρετε, σε αυτό. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι μπορεί να είναι και τακτική, διότι με αυτόν τον τρόπο όταν εκφράζονται από επικεφαλής του ίδιου πολιτικού χώρου περισσότεροι του ενός συνδυασμού, η δεξαμενή μεγαλώνει και η μετέπειτα
συνεργασίες και στηρίξεις ή εν πάση περιπτώσει και η λίγο πριν το τέλος της δήλωσης των υποψηφιωτήτων συγχωνεύσεις μπορούν να δώσουν αντί να διαιρέσουν. Όλα αυτά είναι σχετικά, δεν νομίζω ότι αφορούν τον δικό μας πολιτικό χώρο. Παρακολουθούμε βέβαια αυτές τις εξελίξεις που νομίζω ότι οφείλονται περισσότερο σε διαφορές αντίληψης μέσα στον ίδιο τον χώρο της παραδοσιακής δεξιάς και σε προσωπικές αντιθέσεις παρά μπορούν να δημιουργήσουν πεδίο συγκλήσεων σε σχέση με τον δικό μας πολιτικό χώρο. Εμείς σαν κίνημα αλλαγής έχουμε σταθεί ξεκάθαρα απέναντι σε αυτήν την λογική της σημερινής διοίκησης και έτσι θα συνεχίσουμε θεωρώντας ότι οι διοικήσεις οι οποίες προηγήθηκαν στην περιφέρεια αποδείχτηκαν πολύ πιο πετυχημένες από την νυν διοίκηση. Και αυτό κατά τη γνώμη μας δεν έχει να κάνει με το δυστυχές συμβάν το ότι επιβίωσε ο Περιφερειάρχης, ο αείμνηστος, ο Γιώργος ο Παυλίδης, αλλά έχει να κάνει ακριβώς με τη λογική και τη φιλοσοφία που έχει συγκεκριμένη παράταξη για τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.